αυτό να διαπιστωθεί στην πορεία, αν ήταν αιτία εμπρισμού όλο αυτό που είδαμε και ζήσαμε όλοι μαζί. Θα αναφερθώ στις ευθύνες, τις ποινικές και πολιτικές, μάλλον τις ποινικές ευθύνες πολιτικών, εν προκειμένου. Και ξέρετε, αυτές οι ευθύνες θα απορρέουν απευθείας από τον νόμο. Δηλαδή, συνάδονται. Με βάση το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, έχει συστηματική λέξη ξενοκράτης, εκεί ακριβώς προσδιορίζονται τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι πρέπει να κάνει η Περιφερειάρχης Αττικής και η Δήμαρχη, προκειμένου Εντέλης Μαραθώνα και Ραφίνας, προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές. Αυτά είναι ο δικός χάρτης, λέτε λοιπόν, ο ξενοκράτης. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να συντάξουν ειδικά σχέδια για την αποτροπή πυρκαγιάς. Πρέπει να συντάξουν, αυτά είναι όλα έγγραφα που αναφέρω, εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου από την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πρέπει να συντάξει σχέδιο εκένωσης πριν συντελεστεί η πυρκαγιά. Και δεν μιλάω γενικά, μιλάω για κάθε τόπο. Προληπτικά. Γι' αυτό προληπτικά. Ακριβώς είναι το σχέδιο πρόληψης. Αυτά είναι όλα έγγραφα. Αυτά πρέπει να είναι στη διάθεσή τους και στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ουσιαστικά είναι επικεφαλής του κεντρικού συντονισμού, προκειμένου να σταματήσει μια πυρκαγιά ή να μειώσει αυτές τις φωνικές συνέργειες. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στη διάθεσή του ως έγγραφα. Δηλαδή, όταν γίνεται η πυρκαγιά, όταν συμβαίνει το γεγονός, έχουν μπροστά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα χαρτιά που λένε τι θα πρέπει να κάνει η αστυνομία, τι θα πρέπει να κάνει η πυροσβεστική, από πού θα φύγουν οι άνθρωποι προκειμένου να μην καούν ζωντανοί, τα έχουν μπροστά τους. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουν προβλέψει στα χαρτιά, το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Δεν φτιάχνουν σχέδια εκένωση στο πόδι. Στο πόδι. Και αυτοί, εάν δεν υπάρχουν, αυτά θα τα διαπιστώσει φυσικά η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να ενεργήσει άμεσα, θα πάμε και σε αυτό. Και οι συνέπειες ποιες είναι, εάν δεν πραχθούν τα δέοντα. Εάν λοιπόν δεν πραχθούν, αν λοιπόν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, εδώ έχουμε ανθρωποκτονία εξαμελίας. Για όλους τους νεκρούς, 87 νεκρούς, κατά στη ροή. Για 87 ανθρώπους έχουμε ανθρωποκτονία εξαμελίας από όλους τους, από τους υπουργούς, από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την Περιφερειάρχη και για τους δημάρχους. Έχουμε και το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής και επειδή έχουν επέλθει και θάνατοι, είναι τα κολληματική η έκθεση. Έχουμε φυσικά και σωματικές βλάβες και άλλα πολλά αδικήματα. Βαρύνουν λοιπόν αυτές τις κατηγορίες όσους εμπλέκονται αναφέροντας τον οδικό χάρτη. Είναι το προσωπικό που σας αναφέρω. Γι' αυτό απορρέει από τον νόμο. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση 1299 του 2003. Είναι το σχέδιο ξενοκράτης. Συγκεκριμένα αναφέρεται τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Ποιος δίνει την εντολή εκένωση άμεσα, αφού έχει το σχέδιο στα χέρια του, αυτή την εντολή τη δίνει η περιφερειάρχη αυτή τη στιγμή που εμπλέκονται περισσότεροι δήμοι, άμεσα δίνει την εντολή εκένωση. Και ξέρουν όλοι οι αρμόδιοι, είτε είναι αρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι λιμενικό, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Προκειμένου να μην δούμε αυτά που είδαμε, να πηδάει κόσμος από τον κρεμό, να πνίγεται. Είναι υποχρεωτική η εκένωση, να ρωτήσω, γιατί ακούω διάφορα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, εάν εκδοθεί εντολή εκένωσης, υποχρεούσε να ακολουθήσεις. Φυσικά και υποχρεούσε να ακολουθήσεις. Γι' αυτό υπάρχει και η αστυνομία, η οποία είναι κομμάτι για να υλοποιηθεί η εκένωση. Υποχρεούσε να ακολουθήσεις. Μπαίνουν στα σπίτια, εάν χρειαστεί, και παίρνουν με το ζόρι τον κόσμο να φύγει από την περιοχή. Και ξέρετε, το κακό φαινόταν από νωρίς. Γνώριζαν ότι είχαμε βαθμό επικινδυνότητας στα έτερα. Ναι. Θα έπρεπε όλοι να είχαν να βγάλουν στα χαρτιά τους από τα συρτάρια τους, αν τα είχαν στα συρτάρια, και να δουν πώς θα κινηθούν, προκειμένου να μην χαθούν 87 άνθρωποι και να αγνοούν αυτή τη στιγμή σχεδόν 200, όπως υπολογίζεται. Είναι αδιανόητο. Και είναι και αδιανόητο, επειδή είμαι δικηγόρος και με θλίβει δεκαπλά θα έλεγα, λοιπόν, είναι αδιανόητο να διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή να δούμε τι θα γίνει, να κάνουμε έρευνα, χωρίς να έχει ασκηθεί άμεσα ποινική δίωξη. Και μου δίνει την ευκαιρία και καλό τώρα τη δικαιοσύνη, το Συμβούλιο Εφετών, την ολομέλειά του, να ορίσει ειδικό εφέτη ανακριτή, ο οποίος θα εκτελέσει τρέι εισαγγελέο, θα πει στα γραφεία όλων αυτών των αρμοδίων, θα κατασχέσει όλα αυτά τα σχέδια, αν έχουν συσταθεί, προκειμένου να δούμε τι έκανε ο καθένας, από εδώ ήταν οδηγίες βάσει του σχεδίου που είχαν συντάξει.
πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Πάρα πολύ σοβαρά και σας λέω απορρέει από τον νόμο. Γιατί δεν περιμένω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει δικαίωμα φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, το άρθρο 30 είναι του κώδικα ποινικής οικονομίας, να ζητήσει από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάνει, ανάθεση. Δεν το περιμένω αυτό, γιατί όπως είδατε και δείχαμε όλοι, έστω επιμείναμε, ότι δεν δέχονται καμία ευθύνη. Δεν περιμένω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Περιμένω όμως από τους δίκαιους δικαστές να κινήσουν αυτή τη διαδικασία, ώστε να αποδοθούν ευθύνες άμεσα. Γιατί ξέρετε, δεν λυτρώνει τις ψυχές μόνο με τα 16 μέτρα. Πώς να τα πω, πώς να τα εκφράσω. Με τις οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες ομολογουμένως είναι εντάξει, μεγάλες. Εντάξει, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλες ή μικρές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να βγουν στην άλλη μεριά της πλάστικας με ανθρώπινες ζωές που χάνουν. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και αυτές τις ψυχές και οι συγγενείς των θυμάτων και αυτοί που έχασαν και τις περιουσίες τους, λυτρώνονται και με το να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Άμεσα να βρεθούν οι πέτοι, εγώ σας λέω ποια είναι η ραχοκουκαλιά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή των ευθυνών. Αν από εκεί και πέρα κάποιος λειτουργήσε περισσότερο λάθος ή λιγότερο λάθος, θα βγει στην πορεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως πρέπει να απολογηθούν, πρέπει να μας πούν. Μάλιστα. Εάν είχαν εντάξει σχέδιο, και αν τους εμπλοκήμαζε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και τι ήταν αυτό. Κυρία Νικόλα. Να αναφέρω την υποσιότητα.